να καλωσορίσουμε τον βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ και τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος. Γεια σας, κύριε Συντιχάκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Και μιας και ασχοληθήκαμε με τον ΕΝΦΙΑ, να αλλάξουμε λίγο την ατζέντα και να ξεκινήσουμε το ερώτημα σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ. Λέτε, διαβάζω μια δήλωσή σας, 22 Εβδόμου, ο ΕΝΦΙΑ ήλθε για να μείνει, είτε ως φόρος απευθείας από τους Δήμους, είτε μέσω κρατικού προϋπολογισμού. Δεν βλέπετε ότι κάτι αλλάζει στο ζήτημα αυτό? Βλέπετε μια συνέχιση της ίδιας πολιτικής? Αναφέρομαι στην αλλαγή της κυβέρνησης και στις προγραμματικές της δηλώσεις. Κοιτάξτε, για να απαντήσω σε αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής, και φάνηκε και τις 3 μέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, προκλητικά φανερή, αλλά όχι μη αναμενόμενη αυτή η συνένεση που κυριάρχησε ανάμεσα στα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, στον ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής, στον κύριο Βαρουφάκη, στην Ελληνική Λύση, που ομονοούν όλοι, ο καθένας με τις δικές του εκδοχές, στην υλοποίηση των αντιλαϊκών στόχων. Κατά συνέπεια, αυτές οι νέες εξαγγελίες, κατά την άποψή μας, επιβεβαιώνουν ότι θα κλιμακωθεί η επίθεση σε βάρος του λαού και τα επόμενα χρόνια. Άλλωστε, δεν είναι μια απλή διαπίστωση που κάνει το ΚΚΕ μόνο τις 3 μέρες που πέρασα στην συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων. Νομίζω ότι μιλάμε για προαποφασισμένα μέτρα, ξεκινώντας από 3 μνημόνια, το οποίο το ένα έκατσε πάνω στο άλλο, με 750 εφαρμοστικούς νόμους, με πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2022 του 3,5% και μέχρι το 2060 στο 2,5%. Κατά συνέπεια, δεν αλλάζει κάτι. Τι αλλάζει? Αντιθέτως, η επίθεση θα συνεχιστεί. Νομίζω ότι και το φορολογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας φωνάζει, βγάζει μάτι δηλαδή, και το γεγονός ότι αυτό το επικρατών κλίμα ή πιο κλίμα της επικοδομητικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα άλλα κόμματα έχει να κάνει με το εξής, ότι αυτά που θα υλοποιήσει τώρα η Νέα Δημοκρατία, τα μέτρα, είναι προαποφασισμένα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι σε τι πράγμα θα αντιπολιτευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τα μέτρα που νομοθέτησε ο ίδιος και εφαρμόζει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ο ΕΝΦΙΑ θα καταργηθεί? Εάν μιλάμε για μεταμνημονιακή εποχή, δηλαδή τέλος τα μνημόνια, λογικά θα πρέπει να πούμε ότι εδώ καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ. Διότι ο ΕΝΦΙΑ είναι ένα χαράτσι το οποίο ήρθε με διαχειρισμένο. Για να κάνουμε διάλογο, δεν θέλω να κάνω ερμηνείες στα λόγια σας, στον πολιτικό σας λόγο, αλλά επί της ουσίας τι μας λέτε? Ότι αυτή η ήπια κατάσταση που είδαμε στο Κοινοβούλιο δεν είναι προϊόν, αποτέλεσμα ενός πολιτικού πολιτισμού, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι, για παράδειγμα, πού να ασκήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση, στον ίδιο τον εαυτό? Αυτό μας είπατε. Να σας πω κάτι. Μέχρι τώρα κονταροχτυπιούνταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από το βήμα της Βουλής. Προεκλογικά είχαμε μια τέτοιου είδους, ένα τέτοιο κλίμα αντιπαράθεσης που σφάζονταν μεταξύ τους και ξύπνησαν την επόμενη μέρα και λένε πάμε σε ένα πολιτικό πολιτισμό τώρα. Όχι. Νομίζω ότι δεν μπορούν να εξηγηθούν έτσι όλα αυτά. Μπορεί και ο ΣΥΡΙΖΑ να θέλει τον χρόνο του να ανασυνταχθεί. Νομίζω ότι πάρα πολλές τοποθετήσεις. Ορίστε, να ανασυνταχθεί σε τι? Μπορεί να θέλει ως αντιπολίτευση προκειμένου να ξαναμπεί δυναμικά στο παιχνίδι της εξουσίας. Τι άλλο? Αμφισβητεί κανείς ότι η μεταμνημονιακή εποχή είναι φορτωμένη με μέτρα που θα τσακίσουν ακόμα περισσότερο το λαό? Αμφισβητεί κανένας ότι θα συνεχιστεί η επιβολή του ΕΝΦΙΑ και μάλιστα η όποια κόντρα και η όποια αντιπαράθεσή τους στα πλαίσια αυτού του πολιτικού πολιτισμού που λέτε εσείς είναι εάν θα μείνει στην κεντρική κυβέρνηση ή θα μεταφερθεί στους Δήμους? Που εκεί τι γίνεται, τι έχετε καταλάβει στο κομμάτι αυτό? Έχω καταλάβει το εξής, πολύ απλό, ότι η Νέα Δημοκρατία, για να δείτε δηλαδή πώς είναι οι διαφορές τους, είναι επιμέρους, είναι δευτερεύουσες, είναι ανούσιες οι όποιες διαφορές μεταξύ τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να μείνει ως φόρος στην κεντρική κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αυτό πρέπει να μεταφερθεί στους Δήμους
Βέβαια παραπλανεί λέγοντας ότι η κρατική χρηματοδότηση θα παραμείνει ως έχει προς τους Δήμους, αλλά στην πραγματικότητα μεταφέροντας τον ΕΜΦΙΑ τον μετατρέπει σε ένα ανταποδοτικό τέλος, και έχοντας υπόψη με βάση το μεσοπρόθεσμο 2018-2022 που θα μειωθεί κι άλλο η κρατική χρηματοδότηση προς τους Δήμους, να καλύψει αυτό το κενό με τον ΕΜΦΙΑ. Δεν δημιουργεί αυτό και δύο ταχυτήτων Δήμους, δηλαδή εδώ ας πούμε έχεις το Δήμο Φιλοθέης και έχεις το Δήμο, τι να πω, Νικαίας. Βεβαίως, προφανώς θα δημιουργήσει και δύο ταχύτητες Δήμων, τριών ταχυτήτων και τεσσάρων ταχυτήτων Δήμους, και όχι μόνο αυτό, αλλά θα δείτε ότι θα ευθυναχτεί στα ύψη ο ΕΜΦΙΑ, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Αυτό βέβαια όμως είναι ένα ψευτοδίλημα, διότι και παραμένοντας ο ΕΜΦΙΑ στην κεντρική κυβέρνηση, πάλι θα έχει αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Πάντως φέτος δεν έχουμε. Άρα, για του χρόνου λέτε τώρα εσείς. Φέτος δεν έχουμε. Έχει για το 19. Μάλιστα, ναι, έχει καθυστερήσει. Μάλιστα, έχει καθυστερήσει και μάλιστα πιέζουν οι θεσμοί, και μία από τις συζητήσεις που έγιναν τώρα με την επίσκεψη πριν την ορκομοσία των βουλευτών στη Βουλή που ήρθε η Τρόικα στην Ελλάδα ήταν και αυτό, ότι πρέπει να επισπευθεί η διαδικασία των νέων αντικειμενικών αξιών και όχι μόνο αυτό. Άρα λέτε ότι αυτές οι μειώσεις ισοφαρίζονται επί της ουσίας με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, αν έχουμε αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Βεβαίως ισοφαρίζονται και πιθανά σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι και πολύ πιο αυξημένοι. Βεβαίως. Αλλά είδατε τώρα, προφανώς εγώ τώρα δεν είμαι ούτε οικονομολόγος, ούτε μπορώ να πω σε λογική να δω πού θα αυξηθεί, πού θα μειωθεί κτλ. Η ουσία είναι μία. Ότι έχουν στεγνώσει τις τσέπες του ελληνικού λαού, των εργαζομένων, συνεχίζεται αυτή η πολιτική και τον κοροϊδεύουν ασύστολα μέσα από αυτό το φιλικό κλίμα, το ήπιο κλίμα, το οικοδομητικό κλίμα που δημιουργήθηκε μέσα στη Βουλή. Πιστεύετε ότι είναι βιτρίνα αυτό το κλίμα? Προφανώς είναι βιτρίνα. Προφανώς είναι βιτρίνα. Σας είπα ότι γιατί είναι βιτρίνα, διότι την ίδια στιγμή που λέει 150% υπεραποσβέσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία λέει 200%. Μείωση της φορολογίας του κεφαλαίου των μεγάλων επιχειρήσεων από 28% στο 20% σε δύο χρόνια και μείωση της φορολογίας εμερίζοντας το 5% από το 10% που το έχει, κύριε από το 15% στο 10% που το πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κοροϊδία? Είναι κοροϊδία. Όταν μάλιστα στον κρατικό προϋπολογισμό φαίνεται καθαρά ότι το μεγάλο κεφάλαιο πληρώνει μόνο 3 δισεκατομμύρια από τα 55 δισεκατομμύρια, ενώ τα υπόλοιπα τα πληρώνει ο εργαζόμενος λαός από τις τσέπες του. Να πάμε λίγο και στην υπόθεση της ΔΕΗ. Τι βλέπετε ότι θα γίνει στο ζήτημα αυτό? Κοιτάξτε να σας πω, με τη ΔΕΗ προκύπτει το εξής. Καταρχάς αυτό το έγκλημα είναι διαρκείας. Δεν δημιουργήθηκε τώρα. Είναι διαρκείας διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια προωθείται η απελευθέρωση στον χώρο της ενέργειας. Δηλαδή η μείωση της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη, η ιδιωτικοποίηση λιγνητικών και υδροηλεκτρικών σταθμών, η μείωση των αριθμών των μισθών μάλλον και του αριθμού των εργαζομένων στη ΔΕΗ και φυσικά το κυνηγητό που έχει υποστεί το λαϊκό νοικοκυριό που δεν μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς. Όλα αυτά μαζί, εάν τα βάλετε... Επειδή τώρα ακούσαμε ότι θα χτυπηθούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, κάτι που έχουμε ακούσει και άλλες φορές στο παρελθόν, εσείς το βλέπετε αυτό να συμβαίνει ή πάλι θα έχουμε ένα ανελέητο κυνηγητό του Κοσμάκη, το είδαμε και αυτό στο παρελθόν, και κάποιοι που οφείλουν εκατομμύρια θα αφαιθούν απείραχτοι χωρίς να τους αγγίξει κανένας, στη λογική ότι έχουν πολλές επιχειρήσεις, πολλούς εργαζόμενους και ότι παίρνω το μαγαζί μου και πηγαίνω στην Κύπρο ή στη Βουλγαρία? Νομίζω ότι πρέπει να δούμε το δέντρο να μην χάνει το δάσος. Να δούμε τα εξής. Ποιο είναι το δέντρο? Γιατί το δέντρο είναι τα επιμέρους προβλήματα που προκύπτουν, χωρίς να κοιτάμε την ουσία ή ποιο είναι το αποτέλεσμα που οδηγήθηκε σε αυτή την οικονομική κατάσταση ΔΕΗ σήμερα. Να υπενθυμίσω το εξής. Σχετίζεται όλη αυτή η κατάσταση με τη ΔΕΗ με τη μείωση του μεριδίου της στην αγορά λόγω της απελευθέρωσης. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο. Δύο, έχουμε την επιβάρηση της λιγνητικής παραγωγής με την πράσινη πολιτική του εμπορίου με βάση τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο. Τρία,
έχουμε μία διαφορά στην ύπαρξη κοινωνικού οικογενειακού τιμολογίου σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Και τις δημοπρασίες βέβαια με τις οποίες η ΔΕΗ πουλά κάτω του κόστους ρεύμα στους ανταγωνιστές της και μετά το ξαναγοράζει. Έρχεται και το ξαναγοράζει. Άρα αυτές είναι οι βασικές αιτίες στα πλαίσια, επαναλαμβάνω, της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση, έτσι ώστε το σύνολο της παραγωγής των δικτύων και της εμπορίας του ρεύματος να περάσει αποκλειστικά στους μονοπωλιακούς ομίλους. Και βέβαια δεν είναι μόνο η ΔΕΗ. Εδώ έρχεται η ΕΔΑΠ, έρχεται η ΕΔΑΠ, έρχονται τα ναυπηγεία, η ΛΑΡΚΟ, τα αεροδρόμια και πάει λέγοντας. Είναι μια στρατηγική επιλογή όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, και του ΣΥΡΙΖΑ και των προηγούμενων κυβερνήσεων, για να είμαι πιο ακριβής, παλιότερα δηλαδή, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ. Αυτό αντικειμενικά θα οδηγήσει στην αύξηση των τιμολογίων για τα λαϊκά νοικοκυριά. Θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή θα έχουμε μια αύξηση της ενεργειακής φτώχειας στη χώρα μας και μάλιστα σε τι συνθήκες, σε συνθήκες όπου η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε αύξηση τιμολογιακού έτσι χαρακτήρα, να, νομίζω, να ναι, έχουμε ναι, αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Τα σπασμένα ποιος θα τα πληρώσει. Θα τα πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο που χρωστάει αυτή η στρατηγική κακοπληρωτές που λέμε και τα λοιπά. Ο λαός θα κληθεί να πληρώσει το τίμημα και θα κληθεί να το πληρώσει, διότι στα πλαίσια δημιουργίας ενός φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος, στα πλαίσια της δίκαιης ανάπτυξης που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ή της βιώσιμης ανάπτυξης που λέει η Νέα Δημοκρατία, προφανώς θα δείτε και φοροαπαλλαγές, προφανώς θα δείτε και χαριστικές ρυθμίσεις, προφανώς θα δούμε και πάρα πολλά πράγματα. Αβάντες δηλαδή που περιλαμβάνονται μέσα από τους κατά καιρούς αναπτυξιακούς νόμους. Άρα λοιπόν πάλι το υποζύγιο σε αυτή την περίπτωση είναι ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, δεν είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή λοιπόν την πολιτική θα εφαρμόσει και η Νέα Δημοκρατία ως ο πλέον αυθεντικός εκπρόσωπος, έτσι, ιδεολογικά, πολιτικά του μεγάλου κεφαλαίου. Κύριε Συνδεκακή, ναι, βεβαίως. Εάν, μια και το υποζύγιο είναι ο ελληνικός λαός όπως είπατε, εάν αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήταν κυβέρνηση το ΚΚΕ, τι θα έκανε για το υποζύγιο, για τον ελληνικό λαό? Κοιτάξτε, το ΚΚΕ πολλές φορές το έχουμε πει, έχει πρόταση και για το σήμερα, έχει και για το αύριο. Και νομίζω το αποδείξαμε και στην προηγούμενη φυτεία της Βουλής και παλιότερα. Διαχρονικά το αποδεικνύει ότι είναι ένα κόμμα που παλεύει σταθερά, αγωνίζεται για να υπερασπίσει τα συμφέροντα των εργαζομένων με αρκετές προτάσεις νόμου, τροπολογίες, μέσα από παρεμβάσεις, άλλες ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις για καθημερινά λαϊκά προβλήματα. Αυτά επαναφέρουμε στη νέα φυτεία της Βουλής, τα εξήγηλε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, που αφορούν την προστασία των ανέργων, δηλαδή σταθερή δουλειά με δικαιώματα, κατάργηση όλων των νόμων που απελευθερώνουν τις απολύσεις, κατάργηση του νόμου που βάζει εμπόδια στα δικαιώματα της απεργίας για τους αγρότες, για τους επαγγελματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαποσχολούμενους, για την υγεία, την παιδεία, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, προτάσεις νόμου που θα κατατεθούν το επόμενο χρονικό διάστημα μέσα στη Βουλή. Και το λέμε αυτό γιατί? Γιατί μας λένε εσείς παραπέμπετε την επίλυση των λαϊκών προβλημάτων στην Δευτέρα παρουσία. Τους το αντιστρέφουμε λοιπόν και λέμε ότι αυτοί παραπέμπουν την επίλυση των προβλημάτων στη Δευτέρα παρουσία και προτάσουν τώρα με πρόσχημα το χρέος και τα λοιπά να βγει η χώρα από τη στενοπό, να πάμε σε ένα επενδυτικό περιβάλλον όπου μετά το 2060 και βάλε θα λυθούν τα λαϊκά προβλήματα. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο έχει να κάνει με την προοπτική. Το ΚΚΕ λέει ότι αυτό το σύστημα δεν βελτιώνεται, δεν μερεμετίζεται, αντιθέτως ανατρέπεται και μόνο έτσι μπορείς να δεις την επόμενη μέρα. Και αυτό που προτάσει το ΚΚΕ είναι όλοι αυτοί οι μονοπωλιακοί όμιλοι που ξεζουμίζουν σήμερα το λαό να κοινωνικοποιηθούν, να πέσουν, να περάσουν στα χέρια του λαού στα πλαίσια μιας εργατικής λαϊκής εξουσίας, όπου πραγματικά ο έλεγχος θα είναι από τον ίδιο το λαό για το λαό,
στα πλαίσια ενός κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας και να αξιοποιηθούν όλα τα πλεονεκτήματα, όλες αυτές οι δυνατότητες που έχει η Ελλάδα από το εργατικό τεχνικό προσωπικό, το επιστημονικό δυναμικό, αυτό που σας είπα προηγουμένως ότι η χώρα είναι η πρώτη ενεργειακά στην Ευρώπη, να αξιοποιήσει δηλαδή τα ενεργειακά της αποθέματα, αλλά πάντα προς όφελος για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Μάλιστα. Έχει ήλιο, έχει θάλασσα, είναι η γη της επαγγελίας στην Κρήτη που είμαι, η γη της επαγγελίας να παράγει, να μπορεί να λύσει το διατροφικό πρόβλημα όχι μόνο του δικού μας λαού αλλά και πολλών άλλων λαών. Αλλά προφανώς τα υπόλοιπα κόμματα έχουν υποταχθεί στη λογική της διαχείρισης της σημερινής κατάστασης, δηλαδή του καπιταλιστικού συστήματος, και θα δείτε, μην εκπλαγείτε, το επόμενο χρονικό διάστημα να ομονοήσουν όλοι σε αυτό που λέμε εξυγχρονισμό του αστικού κράτους, και δεν είναι τυχαίο ότι πρωτομπαίνει το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. Για το επιτελικό κράτος, το ακούσαμε και νωρίτερα. Για το επιτελικό κράτος. Λοιπόν, κύριε Συνδυχάκη. Ο στόχος είναι να διαμορφωθεί το κατάλληλο προσωπικό πολιτικό που να είναι αφοσιωμένο στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής και ανθεκτικό ταυτόχρονα στις λαϊκές και να μην έχει να κάνει με τα κόμματα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, λοιπόν, κύριε Συνδυχάκη. Έτσι, με μία φράση. Οι τρεις μέρες, και αυτό θα φανεί και το επόμενο διάστημα, είναι συνένεση μεταξύ των αστικών πολιτικών δυνάμεων από τη μία και νόμος και τάξη από την άλλη για όσους δεν συμμορφώνονται προς τα υποδείξεις. Κύριε Συνδυχάκη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, το ΚΚΕ θα είναι εδώ και θα παίξει το πραγματικό ρόλο της λαϊκής αντιπολίτευσης. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση. Καλή συνέχεια.